Υποθύμησε, είναι σύνηθες αυτές τις περιπτώσεις. Η κατάσταση όμως θα είναι περίπλοκη. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Τι επιπλοκές, τι έχει? Δεν ξέρετε ότι η μικρή είναι έγκυος? Λουχάν, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Η μαμά μου με κρατάει φυλακισμένη, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Άλλο ήρθα να σου πω. Τι συμβαίνει? Βαρέθηκα τα λόγια σου. Πώς νιώθεις για μένα, Μαρίζα? Ξέρεις πολύ καλά πώς νιώθω για σένα. Όχι, δεν ξέρω τι νιώθεις. Έγινες φίλη μου από οίκτο? Για να λένε όλοι τι καλή που είναι η Μαρίζα με το ορφανό. Περίμενε, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Όμως όχι, δεν είναι έτσι. Με ξέρεις πολύ καλά. Νόμιζα ότι σε ήξερα. Είσαι υποκρίτρια. Είσαι μια ψεύτρα. Τι έχεις πάθει? Δεν έχω λόγο να μιλάω μαζί σου. Ναι, βέβαια, αν είναι να λες ψέματα όπως μέχρι τώρα και βέβαια. Τώρα είμαι και ψεύτρα. Σε έχει επηρεάσει ο χαμός του Μπλας. Αλλιώς δεν θα έγραφες εκείνη την εργασία στη λογοτεχνία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αντέγραψε την ιστορία από ένα βιβλίο. Αυτό. Τι έγινε όσο έλειπα, Λουχάν? Γιατί είσαι έτσι? Δεν νομίζω ότι είναι λίγο αργά για να ανησυχείς. Τα μόνα που σε νοιάζουν είναι ο Πάμπλο και το παλιό συγκρότημα. Να σου πω, δεν είναι έτσι. Σταμάτα. Αλήθεια? Και γιατί δεν μου απάντησες σε κανένα mail από τα 100 που σε έστειλα? Δεν μπόρεσα. Δεν τα έλαβα. Έχω πρόβλημα με το σύνδεσμο. Βρεις καλύτερη δικαιολογία. Δεν είναι πρωτότυπο. Σου λέω αλήθεια. Και όταν έμαθα για τον Μπλάση. Τι έγινε όταν το έμαθες? Τίποτα, ξέχνα το. Βγήκες να το γιορτάσεις με τον Πάμπλο? Όχι, αλλά θα το έκανα. Αν ήμουν σίγουρη ότι θα ήσουν καλά. Ήταν ειλικρινής. Δεν με άντεχε και μου το έδειχνε. Αυτό έκανε. Τι εννοείς με αυτό? Ήταν ειλικρινής, όχι όπως όλοι οι άλλοι στο σχολείο. Εννοείς τον Μάρκο? Ναι. Και τον Μάρκο. Ξέρεις κάτι? Δεν θέλω να είμαστε φίλες πια. Ωραία, δεν θέλω. Μάλλον εδώ δουλεύει ο μπαμπάς μου, μάλλον. Προσγειώ σου, ρε παιδί μου. Ο πατέρας σου δεν θα δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Κατάλαβε το. Πάμε να δούμε τότε. Εντάξει. Στο, ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Μάστορα, πιάσε μια ναπολιτάνα. Και μια πατάτες. Γεια σου, μπαμπά. Τι κάνεις? Τι έκπληξη. Τι κάνετε, καλά είστε, ε? Ναι, ναι, για μας να δεις έκπληξη που σε βλέπουμε με τα ρούχα της δουλειάς. Να σου πω, είσαι καλά, όλα εντάξει? Όχι, δεν έπαθα τίποτα, είμαι μια χαρά. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω. Α, και μην το ξεχάσω. Είναι λίγα, είναι τα φιλοδορήματά μου για να ξεπληρώσω κάποια από τα λεφτά που σου χρωστάω, παιδί μου. Τα δανείστηκα, θυμάσαι? Δεν μου χρωστάς τίποτα, αλήθεια, δεν πειράζει. Σε παρακαλώ, έλα. Ξέρω ότι σου χρωστάω πολύ περισσότερα, αλλά και αυτά κάτι. Όχι, ποτέ δεν τα θέλω. Έλα, πάρτα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, έλα. Εγώ σου έδωσα τα λεφτά γιατί. Μη μου το θυμίζεις, γιατί σε παρακαλώ. Αυτό τελείωσε. Θα δείτε, παιδιά. Όλα θα είναι διαφορετικά τώρα. Γιατί θέλω να αλλάξω πραγματικά. Θέλω να γίνω ένας άλλος άνθρωπος. Να διαφοροποιηθώ από το παρελθόν. Το θέλω πολύ, αλήθεια. Αλήθεια? Ναι, ναι, κόρη μου. Κοίτα, πρέπει να αλλάξω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να το κάνω για μένα, αλλά και για σένα. Γιατί είσαι ό,τι πιο σημαντικό έχω στον κόσμο, καταλαβαίνεις? Είσαι η κόρη μου. Έτσι? Αχ, μπαμπά. Αλήθεια, είσαι καλά? Ναι, πέρασε. Ζαλίστηκα, αυτό ήταν. Αλλά είμαι καλά. Μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο σχολείο, έτσι? Βέβαια, πάμε. Θα πάρω την οικογένειά σου να έρθουν να σε πάρουν. Όχι. Σας παρακαλώ πολύ, μην τους πείτε τίποτα. Θα ανησυχήσουν και δεν χρειάζεται. Εντάξει, ηρέμησε. Πάω να φέρω ένα ταξί και θα γυρίσουμε στο σχολείο. Τι έπαθε αυτός, δεν ήταν ο κακός υπόθεσης? Παράξενο που δεν επέμεινε να το πει στην οικογένειά σου. Λες να του είπε η γιατρός ότι... Θέλει, μπορείς να μιλήσεις, ησύχασε, αλήθεια. Ο Φρανσίσκο είναι το αγόρι μου, να του έχεις εμπιστοσύνη. Συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα, και εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι θα γίνουμε γονείς. Γονείς. Τι? Σοβαρά? Αυτό είναι φοβερό. Φοβερό? Απλώς ελπίζω ο γιατρός να μην το είπε στο Μιράντα, γιατί αύριο θα βουίζει όλο το σχολείο. Είμαι σίγουρος. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είδατε πόσο φιλικός ήταν? Ναι, αλήθεια. Θέλει, ε? Το ταξί σας περιμένει στην πόρτα, παιδιά. Θα έρθετε κι εσείς μαζί μας? Θέλεις να έρθω μαζί σου? Όχι. Κάνατε ήδη αρκετά. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πηγαίνετε. Να προσέχεις. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.
Φερνάντα, είμαστε καλές στις φωτογραφίες. Ήμασταν φοβερές με το μπικίνι. Καταπληκτικές. Θα μου πεις για αυτό το κορίτσι από το Ρίο Νέγκρο. Δεν έγινε τίποτα με το κορίτσι, ενώ εσύ. Εγώ τι? Αν έκανες τη φωτογράφηση, θα σε σκοτώσω. Τόμας, δεν είσαι το αγόρι μου πια και θα κάνω ό,τι θέλω, εντάξει. Σου το λέω σαν φίλος. Μην το κάνεις. Το παρατραβάς, πιλαρέλα. Συγγνώμη, αλλά άργησες, Τόμας. Μόλις γυρίσαμε από τη φωτογράφηση. Ναι. Και εσύ μαζί την κάνατε, δηλαδή. Και σε διαφορετικές πόζες, έτσι, Φερνάντα. Έχει πολύ πλάκα. Θα βγουν στα περιοδικά αύριο, όπως σου είπα. Όχι, όχι, είναι αδύνατον. Δεν το έκανα. Πάρε τα περιοδικά και θα δεις. Συγγνώμη. Καλά να πάθει. Μήπως έχω χάσει κανένα επεισόδιο, για ποια περιοδικά μιλάς? Αυτός ο ηλίθιος νομίζω ότι βγάλαμε άλλες φωτογραφίες, όχι για τον κατάλογο. Γιατί? Εσένα τι σε νοιάζει, Φερνάντα, εγώ ξέρω. Κίντο, έλα, ο Πάμπλο είμαι. Μπορώ να μάθω που διάλογο είσαι? Δεν έχω ιδέα για τα μαθήματα. Θέλω τη βοήθειά σου. Δεν σε βρίσκω. Σε παρακαλώ, πάρε με. Α, επιτέλους. Πού ήσουν, ρε? Στην κόλαση. Μη μιλάς για κόλαση, εγώ ήμουν ήδη εκεί. Τι έγινε? Ο γέρος μου με έδιωξε από το σπίτι. Δεν πήρα ούτε μία κάλτσα. Μα τι χαζός. Πήρα τηλέφωνο στο κλαμπ, μήπως μπορώ να δώσω εκεί μαθήματα τένις, αλλά τους έδωσε εντολή να μην με πάρουν. Και δεν μπορώ καν να φύγω από εδώ. Αυτή τη φορά χρησιμοποιείς όλα τα όπλα, ναι, του, έτσι. Όχι μόνο θα πρέπει να μου δανείσεις λεφτά, αλλά και ρούχα. Μην ανησυχείς. Σου είπα ότι αν κάνουμε κουμάντο με τα λεφτά που μου στέλνουν από το σπίτι, θα περάσουμε με αυτά. Το ελπίζω. Έχω και ένα μήνυμα. Η μαμά μου. Δεν το πιστεύω. Είναι τρελή. Τι έγινε? Η οικογένειά μου έμαθε τι έγινε με τα κορίτσια και μου κόβουν το χαρτζιλίκι. Μου το κόβει και η γιαγιά μου. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω, θα βρούμε μια δουλειά. Μα πότε? Θα είμαστε κλεισμένοι εδώ όλη τη μέρα. Μα θα πάμε μετά το μάθημα, Τόμας. Δεν επιτρέπεται να βγούμε. Δεν θα ζητήσουμε άδεια, θα το σκάσουμε. Τι? Εντάξει. Και πρέπει να βρούμε και τον Κίντορα. Πού διάλογο είναι? Α, βλέπεις, τη βρήκα. Ο γιατρός μου είπε να κάνω κάποιες εξετάσεις για να δούμε αν έχει μειωθεί το αιμάτωμα. Και τι είπε? Μάλλον έχει μειωθεί. Αφού τα πήγα τόσο καλά στην περιοδία, πρέπει να λειτουργήσε το φάρμακο και να είμαι καλύτερα. Νιώθω και καλύτερα. Ωραία. Τι έγινε? Αυτό το είπε στη μία? Όχι, όχι ακόμα. Αλλά ξέρεις κάτι, πάνω της το πω τώρα. Περίμενε. Ανησυχούσε πολύ για την εγχείρηση. Συνέβη τίποτα στην περιοδία? Κανένα φυλάκι? Όχι, όχι, τίποτα? Όχι, όχι. Έλα τώρα. Με τη Σαμπρίνα. Μα καλά, πόσο θα βγαίνεις με τη Σαμπρίνα, Μανουέλ? Χωρίσαμε. Θέλω να το πω και αυτό στη μία. Τώρα που είμαστε εδώ, μπορούμε να είμαστε φίλοι, τουλάχιστον φίλοι. Και με τον Φρανσίσκο τελικά τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μία δεν του έγραψε, ούτε του τηλεφώνησε καθόλου. Δηλαδή να υποθέσω ότι μπορεί και να χώρισαν? Λες? Μπορεί. Μπορεί, ε. Μπορεί. Μπορεί και να χώρισαν τελικά, ποιος ξέρει. Ναι, μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Πού είναι η μαμά μου? Πήγε στην πρόβα της. Βέβαια, αν δεν δουλεύει, πώς θα φάμε? Δεν εννοούσα αυτό. Α, ναι. Και τι εννοούσες? Δεν μου αρέσεις. Δεν αντέχω να είναι η μαμά μου με κάποιον σαν και σένα. Γιατί? Τι κακό έχω? Είσαι ψυχρός. Είσαι ένας ψευτοσνόμπ. Και εγώ δεν τους αντέχω τους ψεύτες. Γι' αυτό. Ναι. Δεν έχει όμως σημασία τι αντέχεις εσύ και τι δεν αντέχεις, κοριτσάκι μου. Σημασία έχει τι θέλει η μαμά σου. Δεν είσαι σωστός άντρας για εκείνη. Χρειάζεται άλλο τύπο άντρα η μαμά μου. Μάλιστα. Και τι τύπο χρειάζεται η μαμά σου? Τον μπαμπά μου. Εδώ κάνεις λάθος. Γιατί οι γονείς σου διάλεξαν να ζήσουν διαφορετικές ζωές, κορίτσι μου, χωριστά. Πότε θα καταλάβεις ότι η σχέση των γονιών σου τέλειωσε? Ποτέ δεν θα το καταλάβω. Δεν ήθελα να σου μιλήσω άσχημα. Μου ζητά συγγνώμη? Περίπου. Αλλά δεν σου λέω σε κετεύω. Μήπως το κάνεις αυτό για να διακόψω την τιμωρία σου και να βγεις έξω? Αν θέλεις να πετύχεις κάτι, πρέπει να κάνεις τη χαζή, καταλαβαίνεις? Δεν κάνω τη χαζή. Τότε ξέχνα το. Ναι, το έκανα για να βγω έξω. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με μια φίλη μου και θέλω να πάω στο σχολείο να τη βρω. Μαρίζα. Τι? Εντάξει, μπορείς να πας στη φίλη σου. Θα μιλήσω αργότερα εγώ στη Σόνια. Αλήθεια? Mm-hmm. Ευχαριστώ.